Τι λοιπόν, γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Αλέξανδρος και αυτό είναι το πρώτο μου βιντεάκι σε αυτό το κανάλι. Λογικά θα αναρωτιέστε το ποιος είμαι και τι κάνω σε αυτό το κανάλι και θα σας πω αμέσως τώρα. Όλοι ξέρουμε τον παιδικό διαγωνισμό της Eurovision, Junior Eurovision Song Contest. Σε αυτόν τον διαγωνισμό, παιδιά ηλικίας 9 με 14 ετών λαμβάνουν μέρος εκπροσωπώντας τη δικιά τους χώρα, τραγουδώντας με τη δικιά τους γλώσσα τραγούδια που επιλέγει η κάθε χώρα. Λοιπόν, κάθε ένα χρόνο διεξάγεται αυτός ο διαγωνισμός σε κάθε χώρα που κερδίζει. Λοιπόν, μέχρι το 2018 δεν έχουμε νέα για κάποιον διαγωνισμό, αν και το 2017 κέρδισε η Ρωσία με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και τώρα θα σας κάνω ένα μικρό flashback πίσω το 2017 για να δούμε όλες τις συμμετοχές από τις 16 χώρες που λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό και να σχολιάσουμε μαζί λέγοντάς σας τις θέσεις που πήρε το κάθε τραγούδι. Ετοιμαστείτε. Λοιπόν, εγώ θα βλέπω το βιντεάκι ακριβώς εδώ, εσείς θα βλέπετε το βιντεάκι ακριβώς εδώ και είναι ώρα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η πρώτη χώρα είναι η Αλβανία και η Αλβανία βγήκε 13η στο διαγωνισμό με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται Don't Touch My Tree. Δηλαδή, τα δέντρα είναι φίλοι μας και δεν πρέπει να τα κόβουμε. Ωραία, το επόμενο τραγούδι είναι η Αρμενία, η οποία βγήκε 6η στον διαγωνισμό της Eurovision με ένα τραγούδι που λέγεται Boomerang. Ό,τι ονειρεύεσαι, το στέλνεις και το παίρνεις. Λοιπόν, η επόμενη μας χώρα είναι η Αυστραλία με το Speak Up, ένα τραγούδι που σου λέει να μιλήσεις για το τι νιώθεις και το τι είσαι στον καθένα. Βγήκε 3ο στον διαγωνισμό με μια πολύ καλή θέση από τις 16 χώρες. Στην πρώτη οκτάδα και στην πεντάδα. Λοιπόν, η επόμενη χώρα είναι η Λευκορωσία, μια πολύ ωραία χώρα με ένα μεγάλο φαβορί τραγούδι. Λοιπόν, βγήκε 5η στο διαγωνισμό της Eurovision, κάτι που είναι πολύ ωραίο, στο παιδικό διαγωνισμό της Eurovision μάλλον, με ένα τραγούδι που μιλάει για το τι είσαι μέσα σου και τι είσαι εσύ πραγματικά. Λοιπόν, η Κύπρος μας. Λοιπόν, η Κύπρος μας βγήκε τελευταία στον διαγωνισμό της Eurovision, δηλαδή 16η. Δεν μας πειράζει, μιλάει για τον star που κρύβομαι μέσα μας. Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με ένα τραγούδι πολύ ωραίο που είναι για χορό. Λοιπόν, βγήκε 12η και συγχαρητήρια. Λοιπόν, η Γεωργία που ήταν γυναικήτρια χώρα το 2016 και διοργάνωσε τον διαγωνισμό το 2017 βγήκε δεύτερη. Μπράβο της. Και μιλάει για ένα τραγούδι για το πώς είναι να είσαι αλλιώς, κλασικό και ωραίο. Ιρλανδία, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και αγαπητά στον κόσμο. Λοιπόν, η Ιρλανδία μας βγήκε 15η, μια θέση πιο πάνω από την Κύπρο. Με ένα τραγούδι που επίσης μιλάει για το τι είσαι εσύ. Λοιπόν, η Ιταλία μας. Η Ιταλία βγήκε 11η σε αυτόν τον διαγωνισμό. Μπράβο της, της άξιζε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μιλάει ότι δεν υπάρχουν τύχοι ανάμεσά μας. Είμαστε όλοι ένα. Λοιπόν, η Μάλτα με αυτό το μικρό ήρωα, τον 9χρονο, που έκανε την Junior Eurovision να παραμιλάει γι' αυτόν. Λοιπόν, η Μάλτα βγήκε 9η και συγχαρητήρια. Είναι ένα γενικά pop τραγούδι που σε λέει απλά χόρεψε. Λοιπόν, η Πολωνία μας, πολύ ωραίο τραγούδι, μπράβο της, βγήκε 8η. Της άξιζε ένα τραγούδι που σε αγγίζει συναισθηματικά.
φανάρα. Λοιπόν, η Πορτογαλία μας βγήκε 14η με το τραγούδι YouTuber που μιλάει για τη ζωή ενός YouTuber. Μπράβο της, της άξιζε και θα είχε πολύ πλάκα εφόσον κέρδισε η Πορτογαλία το 17 τον διαγωνισμό, να κερδούσε και η Πορτογαλία τον Τζούλεπε διαγωνισμό. Λοιπόν, η Ρωσία με την πρώτη θέση, μπράβο της, είναι η winner του διαγωνισμού του 2017 και περιμένουμε στο μήνυμα στην αρένα και τον διαγωνισμό που θα γίνει στη Ρωσία. Τραγούδι που μιλάει για τις οικογένειες. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Σερβία. Ένα τραγούδι που σημαίνει 10η θέση. Η φιλία είναι πάνω απ' όλα. Η φιλία και η αγάπη. Λοιπόν, η Ολλανδία, αυτά τα τέσσερα αγόρια με το τραγούδι Love Me, η Force, έτσι λέγονται, είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι που κυριολεκτικά άφησε τους Eurofans με ανοιχτό το στόμα. Η αγάπη πάνω απ' όλα, καταλαβαίνετε και το τίτλο. Τελευταία μας χώρα είναι η Ουκρανία, η οποία πήγε με ένα τραγούδι που μιλάει για τα όνειρα. Κάθε παιδί έχει το δικό του όνειρο και οι γονείς πρέπει να το υπακούν και να μην αφήνουν κανένα στον δρόμο του να χαλάσει το δικό του όνειρο. Με την 7η θέση, όπως δεν σας είπα, η Σερβία βγήκε 10η και η Ολλανδία βγήκε 4η. Λοιπόν, νομίζω ότι όλες οι συμμετοχές ήταν καταπληκτικές και ήταν τραγούδια που άξιζαν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, όπως και τα παιδιά που νίκησαν. Θέλω για το επόμενο βιντεάκι να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποια χώρα θέλετε να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε ολόκληρο τραγούδι δηλαδή και τις επόμενες χώρες αφήστε τις πάνω μου. Λοιπόν, θέλω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like και άμα θέλετε και share που βοηθάει πολύ. Λοιπόν, από εμένα ήταν αυτό. Μην ξεχνάτε να τραγουδάτε Eurovision και να βλέπετε βιντεάκια. Αντίο.